που είναι ο Πανιόνιος, η οποία στα τελευταία παιχνίδια, ας πούμε, έχει δείξει υπερκαλά αποτελέσματα και χρειάζεται προσοχή αυτό το παιχνίδι. Θα είναι ένα δύσκολο μάτς, εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια που παίξαμε εδώ, στην έδρα μας. Όπως και αυτό με την Κέρκυρα, θεωρητικά ήταν δύσκολο το παιχνίδι, αλλά εμείς προσπαθήσαμε και πιστεύω πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι και με τον Πανιόνιο. Πρέπει να μπούμε αποφασιστικά τα πρώτα λεπτά για να καταφέρουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Ερωτήσεις. Ότι ήσουν ένας από τους παίκτες που δεν ήρθε στο πολύ μεγάλο όνομα, τώρα καταλαβαίνεις ποια είναι το λέω. Παρ' όλα αυτά, διεκδίκησες και πήρες υπάρξει από τη φανέλα του βασικού. Δεν ξέρω, αυτός έχει φορτώσει με περαιτέρω ευθύνες από εδώ και στο εξής για το πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Φυσικά και άλλη κατηγορία τώρα στο Super League σε σχέση με αυτή που έπαιζα. Άλλες απαιτήσεις έχει ο κόσμος, προπονητής, η ομάδα. Και εγώ από την πλευρά μου το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δίνω το καλύτερο μου αυτό. Κατά πόσο είναι εύκολο να κρατήσεις τα πιο σπιστά τις ειρήνες που ακούγονται μετά τις καλές εμφανίσεις, τις δικές σου προσωπικές? Εγώ δεν ξέρω για τίποτα τις ειρήνες και αυτά. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να δίνει το καλύτερο με αυτό, ώστε η ομάδα να γίνει καλά και να πετύχει τους στόχους της. Άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ.